Μεγάλη αναστάτωση αλλά και ζημιές στην Ανατολική Κρήτη προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Ζάκρου. Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Κρήτη αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ στο Ηράκλειο ο κόσμος βγήκε έντρομος στο δρόμο. Τεχνικό σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών νιώθει τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια του και τρέχει προς την έξοδο. Πελάτης του καταστήματος, μόλις αντιλαμβάνεται το σεισμό, πετάγεται όσο πιο γρήγορα μπορεί στο δρόμο. Παρόμοια εικόνα καταγράφουν κάμερες ασφαλείας και σε σούπερ μάρκετ. Πελάτες και υπάλληλοι όσο πιο γρήγορα μπορούν εγκαταλείπουν το μαγαζί. Ερχόμαστε σε κάποιο κατάστημα και ψώνιζα πράγματα. Νιώσαμε το σεισμό, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ισχυρός. Πέσαν τα πράγματα, φύγαμε όλοι έξω, βγήκαν όλοι οι άνθρωποι έξω από τα καταστήματα. Το ρολόι δείχνει 24 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Σιτία Κρήτης. 6,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ χτυπούν το ανατολικό τμήμα του νησιού. Όσοι είναι σε εσωτερικό χώρο τρέχουν προς τα έξω τρομοκρατημένοι. Ο πρόσφατος σεισμός στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου και οι ζημιές που προκάλεσε δεν τους επιτρέπουν να εφησυχάζουν. Φόβος, δεν έχω ξανακούσει ποτέ τέτοιο σεισμό. Η εικόνα που βλέπετε είναι από τα γραφεία στο Δημαρχείο της Σιτίας. Οι υπάλληλοι του Δήμου φωνάζουν στους συναδέλφους τους για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά. Ο σεισμός δεν σε προειδοποιεί, ήταν πολύ τρομακτικός, διότι ήταν και επιφανειακός, κουνούσε πάνω κάτω, τα κτίρια κουνούσαν πολύ δυνατά και κάναν και πολύ δυνατό ήχο. Όλοι οι κάτοικοι και στη Σιτία το βιώσανε, στην πόλη και στο χωριό που είμαι 5-6 χιλιόμετρα μακριά. Νομίζαμε ότι θα ξεπατωθούν τα σπίτια. Ακόμα και από την κάμερα στην ταράτσα του κτηρίου μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο αισθητή ήταν στην περιοχή η σεισμική δόνηση. Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου της Σιτίας εκείνη την ώρα ήταν στο προάβλιο για την εκλογή 15 μελούς. Δείτε πως περιγράφει μια μαθήτρια τον πανικό που επικράτησε. Ξαφνικά ακούμε το βουητό. Όλα τα παιδιά, τα πιο πολλά, είχαν πάθει κρίση πανικού και ακούγαμε και ουρλιαχτά. Εκτός από ότι δηλαδή ήμασταν έξω και ξέραμε ότι δεν θα πέσει κάτι να μας χτυπήσει. Βέβαια, σε διεξοδοσμένη κατάσταση ήταν τα παιδιά του ΕΠΑΛ, του επαγγελματικού λυκείου, που ήταν μέσα στις θέσεις και κάνανε μάθημα. Από τους 6,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ κατέρευσε και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στον Ξερόκαμπο, νότια της Ζάκρου και του επίκεντρου του σεισμού. Γίνεται ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των περιοχών να μην προσεγγίζουν ερυπωμένες ή παλιές κατασκευές, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες από προηγούμενους σεισμούς ή έχουν υποστεί βλάβες από αυτό το σεισμό. Προκλήθηκαν κατολιστήσει σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου της Σιτίας, ενώ και οι λουόμενοι σε παραλία της περιοχής αντίκρισαν ένα κομμάτι της γης να βυθίζεται μέσα στο νερό. Την ώρα του σεισμού ήμουνα στη θάλασσα και όταν βγήκα έξω νόμιζα ότι θα υποθυμίσω κάτι, έτσι μια ζαλάδα ότι μου ήρθε. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Εγκέλαδος, ενώ μέχρι την Παρασκευή σχολεία στη Σιτία και το Ηράκλειο θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κάρπαθο, τη Ρόδο, ακόμα και στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας, στην επαρχία Ντενιζλί, από όπου και οι εικόνες που βλέπετε, χωρίς όμως εκεί να αναφερθούν ζημιές. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Κώστα Τάτσι, που βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι, και με τη συνάδελφο Μαρία Μαυρομάτη από την τηλεόραση Κρέτα, η οποία βρίσκεται στη Σιτία. Και θα ξεκινήσω, Κώστα, με σένα. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ειδικούς εδώ στην περιοχή, Νίκο, είναι τόσο οι κατολιστήσεις αλλά και οι επόμενες ώρες από τον σεισμό, προκειμένου να δουν τη μετασεισμική ακολουθία και να εξακριβώσουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές κατολιστήσεις σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, τόσο της Σιτίας όσο και προς το Ηράκλειο, και γι' αυτό οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εκτός από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Ξερόκαμπο, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ κατέρευσε, υπάρχουν ζημιές σε κάποιες παλιές κατοικίες, όχι όμως τίποτα ανησυχητικό στην παρούσα φάση. Ωστόσο, ακούσαμε και τον κύριο Λέκα στο ρεπορτάζ να λέει ότι θα πρέπει οι κάτοικοι να είναι απομακρυσμένοι από παλιά σπίτια. Σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται εδώ και η τρίτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει σε περίπτωση που χρειαστεί, και μάλιστα μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι ήταν η μεγαλύτερη και η πιο έντονη σεισμική δόνηση που έχουν ζήσει ποτέ στη ζωή τους.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τάτση, και να πάμε τώρα στην συνάδελφο Μαρία Μαυρομάτη, που βρίσκεται στη Σιτία. Μαρία. Καλησπέρα από το λιμάνι της Σιτίας. Τούτη την ώρα μπορεί να μην θυμίζει τίποτα τον πανικό και την αναστάτωση που επικράτησε λίγο πριν και τις 12.30 το μεσημέρι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο πανικός και η αναστάτωση περίσευαν. Τα αντικείμενα που έπεφταν από τα καταστήματα και η σεισμική δόνηση που ήταν αρκετά ισχυρή και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα έκανε κατοίκους, καταστηματάρχες, αλλά και όσους βρίσκονταν μέσα στα καταστήματα να πεταχτούν στην κυριολεξία από αυτά, να βγουν στον δρόμο. Να σας μεταφέρω πως έντρομοι οι γονείς αναζητούσαν να μάθουν τι γίνεται με τα σχολεία και με τα παιδιά τους. Εκείνη τη στιγμή τα παιδιά έφυγαν από τα σχολεία και ενώθηκαν τα σχολεία. Οι γονείς ενημερώθηκαν πως θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και αύριο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από το εκκλησάκι στον Ξηρόκαμπο, ωστόσο παλιά κτίσματα κυρίως έχουν υποστεί σοβαρές ρογμές. Βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο της Σιτίας, όπου βρίσκεται και ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Χρήστος Τουρνάς, από την Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με τον Δήμαρχο και την ΕΜΑΚ, και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Τους μηχανικούς λοιπόν που θα περάσουν από όλα αυτά τα κτίρια αλλά και από τα σχολεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι είναι καλά και να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Όσον αφορά τους πολίτες, παραμένουν φυσικά ανήσυχοι, δεν θέλουν να μπουν στα σπίτια τους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ωστόσο, οι αρχές εφιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά να μπουν στα σπίτια τους. Σε όσα τουλάχιστον είναι καινούργια και δεν έχουν υποστεί φθορές. Ευχαριστούμε τη Μαρία Μαυρομάτη. Στο ελληνικό τόξο στρέφεται το ενδιαφέρον των επιστημόνων μετά τον ισχυρό σεισμό της Κρήτης, για τον οποίο τονίζουν ότι δεν συνδέεται με αυτόν που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο στο Αρκαλοχώρι. Οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν, ο κόσμος πρέπει να είναι ψύχρεμος, δηλώνουν οι σεισμολόγοι στη ΦΕΗ Χρυσοχώου. Ο ισχυρός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ιεράπετρα Ζάκρου είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες ανεξάρτητος από το σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι. Η θαλάσσια περιοχή στην οποία έγινε ο σεισμός δεν έχει σχέση με την επικεντρική περιοχή που εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία του Αρκαλοχωρίου. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να περιμένουμε έναν ισχυρό μετασεισμό, όπως είχαμε και στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου, τις επόμενες 1 με 2 ημέρες. Τα δύο ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη έχουν απόσταση μεταξύ τους 130 χιλιόμετρα. Το πρώτο είναι το ρήγμα Καστελίου, που στις 27 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι. Το επίκεντρο του σεισμού που τάραξε τις ανατολικές ακτές της Κρήτης το μεσημέρι με 6,3 βαθμούς βρίσκεται πάνω από την Τάφρο Πτολεμαίου, όπου ενώνονται ρήγματα από την Κρήτη έως την Κάρπαθο. Νησί που χόρεψε και αυτό στο ρυθμό του Εγκέλαδου με 4,5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ λίγο μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη. Έχουμε να κάνουμε με δύο δονήσεις, οι οποίες είναι και αυτές ανεξάρτητες μεταξύ τους, γιατί απρομηνύουν μια γενικότερη διέγερση του ελληνικού τόξου. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν, ακόμα και σε δονήσεις οι οποίες θα γίνουν στα πλαίσια της μετασεισμικής ακολουθίας. Η ενεργοποίηση του ελληνικού τόξου προβληματίζει τους επιστήμονες. Επειδή είναι στο ελληνικό τόξο, το οποίο υπάρχουν και πολλά άλλα ρήγματα μεγάλα στην περιοχή, θα πρέπει να δούμε αν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες υπάρχει κάποια δραστηριοποίηση των γειτονικών ρηγμάτων. Μιλάμε για μια από τις πιο σεισμικοενεργές περιοχές του ελληνικού χώρου, το ελληνικό τόξο, που φιλοξενεί τους μεγαλύτερους σεισμούς που γίνονται στη Μεσόγειο, με μεγέθη που φτάνουν μέχρι 8 έως 8,2. Ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι προκάλεσε, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν, μικρό τσουνάμι 30 εκατοστών, με τους πολίτες να ενημερώνονται να απομακρυνθούν για τουλάχιστον 3 ώρες από τις ακτές. Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον καθηγητή σεισμολογίας, που είναι και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ σας που είστε μαζί μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν μιλούμε στην περίπτωση αυτή για τον κύριο σεισμό ή αν είναι νωρίς για να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Και επίσης, αν μπορεί να δούμε μετασεισμό που να φτάνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο μέγεθος, στα 6 Ρίχτερ. Είναι λίγο νωρίς για να μιλήσουμε για κύριο σεισμό, το θεωρώ όμως αρκετά πιθανό. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες 2-3 μέρες η ίδια η φύση θα μας εφοδιάσει με τα στοιχεία αυτά, ώστε να δώσουμε μια... Αναμένεται επομένως στη σεισμική ακολουθία. Στη σεισμική ακολουθία. Πολύ ωραία, και αυτό πηγαίνει στο δεύτερο ερώτημα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Βεβαίως, σε τέτοιες περιπτώσεις αναμένονται μετασεισμοί. Μπορεί να προσεγγίσουμε και το 5, μπορεί να υπερβούμε και το 5, όπως έγινε και στο Αρκαλοχώρι. Θυμίζω ότι 5-3 είναι ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής μετασεισμός στο Αρκαλοχώρι. Επειδή φαίνεται ότι έχει κάπως σημαντικό βάθος η εστία, γύρω στα 35 χιλιόμετρα, αυτό μειώνει την δυνατότητα ίσως για πολλούς μετασεισμούς, δεν μειώνει την πιθανότητα για ισχυρούς μετασεισμούς. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες στην περιοχή που έχει βλαβεί. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουν απόψε οι κάτοικοι? Οι κάτοικοι έχουν ανησυχία. Να μείνουν στα σπίτια τους ή να διανυκτερεύσουν στην Ήπεθρο? Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, τι θα έκανα εγώ εάν ήμουν στην περιοχή και το σπίτι μου ή ο χώρος εργασίας μου δεν είχε κάποια βλάβη. Ούτε από προηγούμενο σεισμό, ούτε από αυτόν τον σεισμό. Θα έμπαινα να κοιμηθώ μέσα. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί κάποιος μόνος του να το αποφασίσει. Εκείνοι όμως, οι οποίοι έχουν κάποιες βλάβες και έχω δει, ήδη μου έχουν στείλει εικόνες, για παράδειγμα, ακόμα και από τη Σιτία και σύγχρονες κατασκευές που έχουν κάποιες έστω και μικρές βλάβες. Τότε αυτοί θα πρέπει πρώτα, όπως έχουμε πει και στην περιοχή του στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου, να συμβουλευτούν τους μηχανικούς πριν αποφασίσουν. Πρώτα έλεγχος. Δεν μπαίνουμε. Πρώτα έλεγχος. Το πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, είπατε Αρκαλοχώρι και το ερώτημα είναι αν έχει κάποια σχέση ο σεισμός με αυτόν του Αρκαλοχωρίου. Και όταν λέω αν έχει κάποια σχέση, παρακαλώ να μας πείτε και για την πιθανότητα ο προηγούμενος σεισμός του Αρκαλοχωρίου να ξύπνησε αυτό το ρήγμα, το άλλο ρήγμα. Θα ξεκινήσω από τις 2 Μαΐου 2020. Τότε θυμίζω ότι είχαμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό νότια της Ιεράπετρας με μέγεθος 6,6. Οι περισσότεροι δεν τον θυμούνται, διότι δεν ήταν βλαβερός λόγω της απόστασης. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να δούμε αυτή την συνολική εικόνα, 2020, Αρκαλοχώρι και τον σημερινό σεισμό, για να καταλάβουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος μηχανισμός διέγερσης του ενός από τον άλλον, αλλά αυτό είναι θέμα που δεν μπορώ να το απαντήσω ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος σήμερα. Χρειάζεται πολλή έρευνα μηνών για να μπορέσουμε να δούμε εάν πράγματι ισχύει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Μπορεί η κακοκαιρία Αθηνά να υποχωρεί, όμως ένα νέο κύμα